Κύριε Βλαχογιάννη, ο Γιάννης Δρακούσης ήταν Υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου. Μετά από 2 χρόνια και κάτι επέστρεψε στο νησί του. Πήγε στο Δήμο, είδε τους εργαζόμενους, έγινε μια εντυπωσιακή, θα έλεγα, συγκέντρωση εδώ στο ξενοδοχείο Πάνδροσος. Πάρα πολλοί κόσμος και έξω από το ξενοδοχείο, από την αίθουσα, κατάμεστη. Για μένα συγκινητικός στο λόγο του, θα ήθελα τα δικά σας συναισθήματα, τι έχετε να δηλώσετε μετά την ομιλία του Γιάννη Ρακούση, αυτή τη συγκινητική εδώ στον Πάνδροσο. Ναι, ο Γιάννης Ρακούσης ήταν αυτός, όπως ακριβώς τον ξέρουμε εμείς και οι συνεργάτες του, όπως ακριβώς τον είχαμε γνωρίσει όλα τα χρόνια. Νομίζω ότι από το καινούργιο τομέα ευθύνης που έχει αναλάβει θα βοηθήσει πάρα πολύ και τη χώρα και την Πάρο. Εμείς θα τον παρακολουθούμε από κοντά, του ευχόμαστε να επιτύχει, γιατί ξέρουμε σίγουρα ότι η επιτυχία δικιά του θα είναι και η επιτυχία δικιά μας. Υπήρχε ένα ερώτημα, τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά, για το αν θα παραμείνετε δήμαρχος Πάρου ή αν θα ανέβετε σε ψηλότερα κλιμάκια, να το έλεγα έτσι. Τελικά ο Χρήστος Βαρογιάννης θα παραμείνει στην καρέκλα του δημάρχου Πάρου. Εγώ εκλέχτηκα δήμαρχος και θα είμαι μέχρι τις 31/12/2010 σίγουρα παρόν στις υποχρεώσεις και στις ευθύνες. Μια πληροφορία λέγεται ότι σε έχει γίνει πρόταση. Αληθεύει αυτή η πληροφορία? Απάντησα ήδη. Δεν υπάρχει. Μέχρι 31/12/2010 θα είμαι σίγουρα δήμαρχος. Από εκεί και πέρα, κύριε Δήμαρχε. Δεν ξέρω από εκεί πέρα. Θα δούμε. Γιατί η ομιλία σήμερα του Γιάννη Ρακούση κάτι έδειξε για μένα στο πρόσωπο του Χρήστου Βλαχογιάννη. Πέρα από την παρουσία του μέχρι τώρα, αλλά κάτι έδειξε για το μέλλον. Τι ακριβώς έδειξε? Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Δεν έχω αποφασίσει για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ.